Το κίνημα αλλαγής αποτελεί την υπεύθυνη αντιπολίτευση, σημείωσε μιλώντας στην Καλαμάτα σε εκδήλωση του κόμματος ο υποψήφιος βουλευτής επικρατείας Παύλος Γερουλάνος. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει. Δεν παίρνει τίποτα σαν δεδομένο, θέλει να σκεφτεί με ωριμότητα για το ποια είναι τα διακυρεύματα των εκλογών και τι είναι αυτό το οποίο το κάθε κόμμα προσφέρει. Λοιπόν, ξέρει ότι το κίνημα αλλαγής είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει την πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία μοιάζει να έρχεται στα πράγματα. Ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε αρχές και αξίες και σε μια ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν. Ο κ. Γερουλάνος, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κομουνδούρος, ζήτησε από τους πολίτες να στηρίξουν το κίνημα αλλαγής, ώστε να έχει φωνή πιο δυνατή η κεντροαριστερά του μέλλοντος. Να έχει φωνή την επόμενη μέρα ώστε να βοηθήσει να σχηματιστεί η κεντροαριστερά του μέλλοντος. Διότι ό,τι και να γίνει, αυτός ο χώρος θα πρέπει να βασιστεί πάνω σε αρχές και αξίες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει εκφράσει τέτοιες αρχές και αξίες είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο σήμερα κατεβαίνει μέσα στο κοινάλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ως ένα κόμμα ευκαιριακό, ένα κόμμα το οποίο αφορούσε τα μνημόνια. Αυτή όμως η ατζέντα έχει φύγει και τώρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα χτίσει την επόμενη μέρα στο χώρο. Δεν έχει να κάνει με τους φορείς, έχει να κάνει με τους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι, βέβαια, που θα συγκροτήσουν την κεντροαριστερά του μέλλοντος είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία σαν αντίδραση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι οι οποίοι μένουν σήμερα στον καναπέ που δεν πάνε να ψηφίσουν, ενώ σε όλη την Ελλάδα. Ένας τεράστιος αριθμός ψηφοφόρων απογοητευμένων, τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε και να εμπνεύσουμε. Στην όλη εκδήλωση θα πρέπει να σημειωθεί πως παρουσιάστηκε και το ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας, με τον κύριο Γερουλάνο να σημειώνει πως υπάρχουν θετικά μνήματα. Στις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε δει σημάδια τα οποία είναι πολύ θετικά, σημάδια βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε για να ανεβούν τα ποσοστά περισσότερο.